Το πράσινο φως δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και πιο συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στη μελέτη που είχε κατευθεί από τον Μορέα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Η δεύτερη μεγάλη μας αγωνία ήταν τελικά μετά τις εξελίξεις που είχαμε εδώ στο Δήμο Καλαμάτας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μήπως τα χρήματα αυτά πήγαιναν σε άλλες ανάγκες της χώρας μας, καθώς ξέραμε ότι απαιτούνται πάρα πολλά εκατομμύρια για τη Θεσσαλία. Ευτυχώς υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Το Υπουργείο ανέλαβε την ευθύνη και ενέκρινε την ΑΕΠΟ, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πρόκειται για μια εξέλιξη καθοριστική που αναγνωρίζει πέρα από την αναγκαιότητα του έργου για την προστασία της πόλης, την επιστημονική αρτιότητα της προτινόμενης ΜΠΕ, όπως κανείς μπορεί να διαπιστώσει στην 38 σελίδων σχετική απόφαση που οριοθετεί αναλυτικά τα βήματα της όλης διαδικασίας. Με την απόφαση του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει λοιπόν το δρόμο για την υλοποίηση του τεράστια σημασίας έργου. Κάτι που θα γίνει με την ακολουθία της οριστικής μελέτης που σχετίζεται με την προστασία μιας μεγάλης ζώνης γύρω και μέσα στην Καλαμάτα. Που σημαίνει ότι το έργο θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο με αυτό που έχει προκρίνει το Υπουργείο και έχουν λάβει όλες τις εγκρίσεις, δηλαδή με τη σύραγγα που θα μαζέψει τα τρία ρέματα και με την εκβάθιση διαπλάτηση του Νέδοντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ΑΕΠΟ. Το επόμενο βήμα είναι η οριοθέτηση και η οριστική μελέτη και με την υλοποίηση της οριστικής μελέτης θα ξεκινήσει, θέλουμε να πιστεύουμε, και το έργο πολύ σύντομα για να λύσει το πρόβλημα. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μιλήσει με τους μελετητές, θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις, την διαδικασία της εκτέλεσης της οριστικής μελέτης και της οριοθέτησης για να μπορέσουμε εμείς να καταθέσουμε και πάλι και να υποστηρίξουμε τις κόκκινες γραμμές και τις παρατηρήσεις που είχαμε θέσει. Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε τη μελέτη ακριβώς όπως μας την προτείναν, αλλά υπάρχουν παρατηρήσεις και κόκκινες γραμμές, οι οποίες προφανώς ήμασταν υποχώρητες αυτές. Μέσα σε αυτή την απόφαση περιλαμβάνεται και εκείνη της αξιολόγησης της διαφορετικής γνώμης που είχε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Το ΙΠΕΝ απαντά και το κάνει απολύτως ξεκάθαρο. Άπαντες οι γνωμοδοτούντες φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις και συνενούν για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ ως προς τα πρόσθετα συμπληρωματικά υδραυλικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας, με τους αντίστοιχους όρους προϋποθέσεις και περιορισμούς που ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν ως όροι στην παρούσα. Με μοναδική εξαίρεση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που τοποθετήθηκε αρνητικά επί του σχεδιασμού των προγραμματιζόμενων έργων, αντιπαραβάλλοντας άλλη λύση, γεγονός που λήφθηκε υπόψη και σταθμίστηκε σε σχέση με τις θέσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αξιολογήθηκε μη επαρκώς τεκμηριωμένη τεχνικά και μη ισοδύναμη περιβαλλοντικά με την προκρινόμενη δια της παρούσης επιλογής. Έχουμε τους ειδικούς. Προφανώς οι ειδικοί δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι οι μελετητές του Υπουργείου, οι μελετητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι αυτοί που έχουν δώσει τις εγκρίσεις και τις χρηματοδοτήσεις. Αυτοί ξέρουν να απαντήσουν. Εμείς οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά τους ειδικούς και σύμφωνα με τις προτάσεις των ειδικών να πορευόμαστε.